Είναι η Σέντρα και το τελευταίο παιχνίδι στην Αυτοκίνητο 7x7 στην ομιλία τη Παρασκευή για το Summer League στα πλαίσια των playoffs εδώ που διανύουμε. Αντιμέτωποι είναι με τα κίτρινα οι εργάτε, από την άλλη πλευρά με τα βλέπια που έχουν του καλούτε, οι οποίοι είναι και με το πλεονέκτημα στην Αυτοκίνητο. Κλεισμένος έγινε το λάθος, 1-0 εδώ με αυτόν τον τρόπο, οι εργάτες που έγινε κεφάλι στο παιχνίδι. Αδράνεια αυξή στην άμυνα, οι εργάτες που εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο, ένα λίγο το σκορ. Στον Κώστα που κρατάει. Μιχαηλίδης προλαβαίνει και κάνει το σούτ, αλλά το τέρμα προλαβαίνει και μαζεύει. Δίνω με τη σειρά του. Πρέκας έχει γυρίσει, τελειώνει τη φάση εξής ωραία για να κάνει το 1-1. Πολύ γρήγορη απάντηση από τους καλούδες. Είναι τελειώμα του Πρέκα. Και εδώ θα κάνουμε την για τον Πρέκα. Μπάρα από μακρύ είναι Μιχαηλίδης. Μετά αριστερά η μπάρα στο Γιάου. Ξανά το ίδιο. Το συμπέκτη του. Βέσκο πίσω, δεξό. Ξανά λεφτές μέσα στην περιοχή. Ένα πολλά να ρημιώσει τη φάση. Μάρα από την πλάγιο. Ένα αφιτεπέδο ασύ. Για αυτό μια φορά τώρα η μπάλα ψηλά δεν έχει κομμακριθεί το σύντε είναι καλό προς τον Αντώνη. Ένα Κώστας. Επιλέγει το σούτ ψηκτό με τα πόδια το τέρμα. Κανάλι δεν έχει κομμακρύνει, κάνει με τη μία βλέπει τον πέτσι το Κώστα την άλλη. Κώστας κάνει ωραία την κίνηση, ανοίγει το κοντρόλ, το τέρμα με τα πόδια που μακρύνει τον κίνδυνο. Αλλά ο Κώστας πλασάρει, το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Εύκολο τελείωμα για εκείνον για το 2-1 καλούζες, το συνένα πλέον. Πρέκα σκυνηγάει τη φάση, μπαρα μπροστά. Ανδρέα, σουτ, γκολ, πολύ γρήγορη απάντηση εδώ. 2-2 με το σουτ του Ανδρέα. Ξαναφέρνει σε γράφη στο παιχνίδι. Σε λιγότερο από μισό λεπτό πατάνε. Περιφύγει σε γράφη στο παιχνίδι, ο Αθανάσης. Γιατί εκείνος ένα σουτ ήταν καλό, η μπάλα έχει λιγό από το Κάι Βίπλα. Ο Γιάννης έχει τον Αδρέα. Αλλά μπροστά να φυτώσουμε τα αριστερό γύρω σου ωραία επέμβαση και την μπάλα του κόρνερ. Μεγάλη παλιά από την ψηλά. Ρεκάς κερδίζει και τελειώνει τη φάση με αυτό το δυνατό σουτ με το δεξί. Ωραίο γκολ για να γίνει το 3-2 με δεύτερο προσωπικό τέρμα του Πρέκα στο σημερινό παιχνίδι. Την μπάλα του τραπού ξανακλέβεται. Απεξεργάτες ο Λεπτέμις στην ομάδα του κόρνερ. Κορνερίνη μπάλα όντε. 1-2 ο Κωνσταντίνου την πάσα πάνω στη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Το σκορμα στο 3-2 ήταν λεπτό να διαμείνει ο Κώστα. Το Πρέκα πολύ ωραία. Πρέκα με επιλογές με τον Κώστα. Λαβίνη ξαναπερνάει στον Πρέκα και εκείνος τελειώνει τη φάση. 1-2 και συνεργασία θα φέρει τον γκολ. Το hat-trick για τον Μπρέκα στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε το σουτ του Ανδρέα βρίσκει στην κόντρα. Ο Γιάννης ούτε τώρα ο Λάμπρος θα διώξει. Μπάλα στα πλάγια. Το σουτ δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα. Αλλά από μακριά κατεβάζει ο Γιάννης, ούτε τώρα ο Γιώργος τρομερός. Θα ήταν κλασικά του πολύ καλά μας για ακόμη φορά. Πρέκας. Γυρίσμα δίπλα το 1-2. Θα λειτουργήσει ξανά το δίδυμο εδώ πέρα για να φέρει ένα ακόμη γκολ για το 5-2. Διευρύνει το προβάδισμα στα 3 γκολ και διαφορά να μην στις δύο ομάδες. Πάει σκυλάκιο. Να δούμε το σουτ ξανά ο Γιώργος λέει το όχι. Μπαλακόρνερ. Δεν θα πλάγει τώρα. Το αριστερό θα γίνει το σουτ, την μπάλα θα ρατάξει στο οριζόντιο. Θα τον έχει πει στο Λευτέρη, ξαναπέζει το 1-2. Γιάννης, Λευτέρης, out. Δεν
Ρέκα φουντάκι. Να βγαίνει το 1-2. Ούτε τώρα με την προσπάθεια ο Πρέκας. Παλαφερνική κόρτερ νομίζω. Ρέκα κερδίζει. Βλέπει τον Κώστα. Θα σου πει γιατί είναι στον Τάκη. Μετά αριστερό στο δοκάρι μπάλα. Τάκης εδώ πέρα θα βρεθεί σε κατάλληλο σημείο από την πάσα του Πρέκα, θα την εκμεταλλευτεί και με αυτόν τον τρόπο θα ανεβάσει κι άλλο το σκορ στο 6-2. Κοιτάξτε μετά από ώρα σκοράζουμε. Θα θέρμα τώρα από το κάρο. Μετά την εκκλησία από την Κώστα. Το δεύτερο για τον Τάκη, out. Το σπότο σε κερδέλη κιόλα. Κερδέλη Κώστα. Πάει μόνο σου, δεν θα τελειώσει η φάση, επιμένει ούτε τώρα. Το τρελάρι Αντώνη. Το σαρκύρισμα. Ο Τάκης πλασάρει ένα ακόμη γκολ από τον Τάκη. Για περσάβιο, τα άλλο δεν βρίσκουν ένα. Κυρία ακόμη το παιχνίδι. Το Λευτέρι γκολ θα πάρει την ασίστα από τον Γιάννη και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το 7-3, θα μειώσουν στο 4 γκολ, 7-3. Γίνημα δίπλα Λευτέρης, να είναι ακόμη γκολ. Ο Λευτέρης που σκοράρει κάνει το 7-4, τα 3 γκολ διαφορά, απομένει όμως λίγο για τη λήξη του παιχνιδιού και οι Ιταλίδες έχουν το πλεονέκτημα στο παιχνίδι. Παλιά είναι πολύ καλή. Περνάει για τον Κώστα, τελείωμα με το δεξί του Κρόστα και μία. Αυτή και ο Πρέκας θα την κάνει πραγματικότητα όπως και ο Κώστας στον γκολ για το 8-4. Είναι το σκόπλο εδώ. Γέννησμα ο Μιχαλίδης πήγαινε για απευθείας. Αυτή ήταν όμως και τελευταία φάση του παιχνιδιού, τελικό στήριγμα. 8-4 Ιταλούζες κοντά στους εργάτες. Στην επόμενη φάση το play-offs. Το Ιταλούζες θα επιστρέψει στον όμιλο της Παρασκευής για το Summer League. Απλές επιστρέψει.